Γι' αυτό που υπάρχει και γι' αυτό που δεν ήταν εκεί. Μικρό κορίτσι, είναι κάθομαι στα πόδια της γιαγιάς μου και έλεγε μου ιστορίες από το χωριό της που ήταν κατεχόμενο ή παραμύθια που σε γίνουν το στάδιο εγώ εσύχιζα τα. Οπότε δημιούργησε μου και έτσι μια ατμόσφαιρα μαγικού ρεαλισμού τούτο το πράγμα. Γενικά στην οικογένεια είχαμε το έντονο τούτο πράγμα το να μοιραστώ κάτι που μένα είναι το να σου δώκω μια ιστορία. Και γενικά, άμα τις ιστορίες τις συνάντησα στα βιβλία, νομίζω εμαγεύτηκα, γιατί αντιλαμβανόμουν ότι είχαν έναν έτσι έντονο αντίχτυπο πάνω μου. Όταν διάβαζα, αν θυμάμαι καλά, το «Με οικογένεια», και κάποια στιγμή περιγράφει έναν ταξίδι του παιδιού που είχε στη διάθεση του να φάει μόνο ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί. Και εγώ εκείνον τον καιρό δεν έτρωγα καθόλου, αλλά πήγα στην κουζίνα και πήρα ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί και έτρωγα τα την ώρα που διάβαζα το βιβλίο και μου φαινόταν πάρα πολύ μαγικό ότι μα είναι δυνατόν να συμβαίνει το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στο χαρακτήρα να το κάνω κι εγώ τώρα. Και νομίζω έτσι άρχισε έτσι μια σύνδεση και μια ταύτιση και νομίζω δημιουργήθηκε μέσα μου τούτη εικόνα ότι ίσως το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο είναι να γράψεις ένα βιβλίο. Είχα δασκάλες που ήταν συγγραφείς, οπότε έμενε τούτο το πράγμα και πλανιώντα στον αέρα ότι κάποιος μπορεί κάποια στιγμή να γράψει ένα βιβλίο. Και κάποια στιγμή, όταν τέλειωνα το πρώτο μου πτυχίο, υπήρχε ένας διαγωνισμός για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Εγώ ξεκίνησα να γράφω εκπαιδευτικό υλικό και μέσα από εκεί είδα ότι εμφανιζόταν μια ιστορία κάποιου κοριτσιού που δεν της άρεσε ο εαυτός της, ήθελε να αλλάξει και βρέθηκε να ταξιδεύει σε διαφορετικούς κόσμους με κάποιον τρόπο. Πήρα αυτή την ιστορία, τη δούλεψα χωρίς να ξέρω αν μπορεί να γίνει ένα βιβλίο. Την έστειλα στο διαγωνισμό του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου για ανέκδοτο παιδικό μυθιστόρημα και περιμένοντας να ακούσω αν αυτόν που είχα γράψει ήταν βιβλίο, με πήραν να μου πούν ότι πήρα το πρώτο βραβείο. Και ο τίτλος αυτού του βιβλίου, που ήταν το πρώτο μου βιβλίο, είναι «Η Άρη αλλάζει κόσμος». Και έτσι ήταν η αρχή μου στο να λέω και να γράφω ιστορίες. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου έχει να κάνει με τη φανταστική λογοτεχνία. Κινείται στον χώρο του φανταστικού, στο τι θα συνέβαινε αν, τι θα γινόταν αν. Το φανταστικό στοιχείο παρουσιάστηκε από το πρώτο βιβλίο από την Άρη που αλλάζει κόσμους. Μετά πήγαμε στους Αργοναύτες του χρόνου, που είναι έτσι επιστημονική φαντασία μαζί με ιστορικά στοιχεία. Και η αλήθεια, εκείνο το βιβλίο βγήκε από την επιθυμία μου. Ήθελα να ζήσω μια περιπέτεια εκείνον τον καιρό και λέω, γιατί δεν γράφω ένα βιβλίο έτσι με έντονο στοιχείο της περιπέτειας. Ενώ η διλογία, το «Κλαπ των Χαμένων», που ξεκινάμε το πρώτο βιβλίο τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο, σε εκείνο το βιβλίο η κεντρική ηρωίδα έχει τούτον το χάρισμα να αγγίζει τα πράγματα και να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων που τα άγγιξαν πριν από αυτήν. Δηλαδή, οι σκέψεις μένουν εκεί και συσσωρεύονται. Και νομίζω τούτη η σκέψη έχει να κάνει με το τι είναι η σκέψη, τι είναι η μνήμη, πού υπάρχει, γιατί ας σκεφτούμε και τα βιβλία είναι αποθηκευμένες μνήμες. Είναι κάτι που καταθέτει κάποιος και ανά πάσα στιγμή γίνονται προσβάσιμες σε κάποιον άλλο. Οπότε τούτη η σκέψη για τη μνήμη και τι σημαίνει να την παίρνω, να τη βρίσκω σχεδόν με απτόν τρόπο, μου δημιούργησε τον χαρακτήρα. Και φυσικά έπρεπε να έχει ένα πρόβλημα. Όπως λέμε και στα εργαστήρια δημιουργικής γραφής, όλοι οι χαρακτήρες πρέπει να έχουν ένα πρόβλημα. Νομίζω προσωπικά είναι ο τρόπος να μεγαλώνουμε τούτος.
Γιατί είναι να μεγαλώσουμε πολλές φορές στη ζωή μας, η ενηλικίωση μας μπορεί να κρατήσει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Και στην ουσία, τι είναι? Είναι όπως λειτουργεί αφηγηματικά, χαρακτήρας, εμπόδιο, δράση. Οπότε θεωρώ το έτσι ένα σημαντικό κομμάτι και της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας του τι θα κάνω με τούτο που μου παρουσιάζεται, το φόβο, το πρόβλημα, τη σύγκρουση που βιώνω. Απασχολεί με και εμέναν έντονα, ας πούμε στο φύγον και τη φάλαινα. Το βιβλίο τούτο λέει την ιστορία ενός παιδιού που φοβάται τα πάντα. Μέρος του φόβου δεν είναι απλά ότι τα πράγματα που φοβάται, αλλά ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς μοιάζει τούτος ο φόβος. Βιώνει τον ως κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν ξέρει τι εικόνα έχει. Μέχρι που του λέει τέλος πάντων ένας δάσκαλος του για τη μεγάλη γαλάζια φάλαινα και αρχίζει και φτιάχνει τη γαλάζια φάλαινα. Η φίλη του του λέει, α, έχεις φτιάξει τη γαλάζια φάλαινα, και λέει, όχι, έχω φτιάξει το φόβο μου. Και του λέει, και είναι τόσο μεγάλος, ναι, λέει, είναι τόσο μεγάλος και γι' αυτό δεν χωρά πια μέσα μου. Αυτή η μεταφορά, τι είναι τα συναισθήματα μας, που στην ουσία είναι κάποια άμορφα πράγματα, άμορφες καταστάσεις που υπάρχουν μέσα μας και μέσω του τρόπου που θα τα αντιμετωπίσουμε, πολλές φορές μέσω της τέχνης, ακόμα μέσω της γραφής, θα τους δώσουμε μορφή και θα τα δούμε μπροστά μας ως πραγματικά αντικείμενα, που είναι είτε μεγάλα είτε μικρά, είτε θα τα αποχαιρετήσουμε κτλ. Είναι σκέψεις δικές μου, δηλαδή όταν κι εγώ βίωνα ένα μεγάλο άγχος στη ζωή μου, σε κάποια στιγμή είπα του εαυτού μου, με τον οποίο έχουμε πολλές κουβέντες συχνά, καλά πόσο μεγάλος μπορεί να είναι τούτος ο φόβος για να χωρεί μέσα σου, πρέπει να είναι πιο μικρός από σένα. Και σκέφτηκα ότι ίσως τούτη σκέψη να μπορούσε να βοηθήσει κάποια παιδιά, να μπουν στη διαδικασία δηλαδή να δώσουν μια μορφή σε αυτόν που φοβούνται και να το έχουν μπροστά τους για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Έχει αντίκτυπο αυτό στα παιδιά. Δηλαδή, μια μέρα μετά από μια παρουσίαση του βιβλίου αυτού σε ένα μεγάλο σχολείο, έμεινε ένα μικρό παιδί της πρώτης πίσω και μου λέει, να σου πω, εσύ φοβάσαι κάτι? Και του λέω, ναι, εγώ παλιά φοβόμουν να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Και γυρίζει αυτόν το παιδί της πρώτης τάξης και μου λέει, και δε τι έκανες σήμερα, δε σε πόσον κόσμο έχεις μιλήσει. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου ανταπέδωσα και του λέω, εσύ φοβάσαι κάτι? Και μου λέει, αυτό που λες μέσα στο βιβλίο. Και συνήθως επειδή είναι το σκοτάδι ένας μεγάλος φόβος των παιδιών, το συζητήσαμε και του λέω, εσύ γιατί φοβάσαι το σκοτάδι? Και μου απαντά, επειδή χάνονται τα πράγματα. Για να δούμε και την ποιητικότητα που έχουν τα παιδιά. Και θεωρώ ότι όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά μπορούν να μας απασχολούν και εμάς, και το αντίστροφο, και ότι τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν και τα μεγάλα τα ζητήματα και τα μικρά και μπορούν να σκεφτούν και φιλοσοφικά. Οπότε προσπαθώ να αγγίξω διάφορα θέματα. Ένα θέμα, ας πούμε, που κάποτε αντιδρούν τα παιδιά είναι από έναν άλλο μου εικονοβιβλίο, η Λένα και η Μέλισσα. Και εκεί η Λένα έχει έναν άλλον άγχος, αν την αγαπά ο κόσμος, αν την αποδέχεται και πόσον την αγαπά. Οπότε συνεχώς ρωτά τους γύρω της αν την αγαπούν πολύ και αν η αγάπη τους για την ίδια είναι μεγάλη. Και όλοι απαντούν ναι, είναι μεγάλη. Και η μητέρα λέει, όχι, είναι μικρή. Εκεί τα παιδιά όταν τα διαβάζουμε έτσι βιώνουν ένα σοκ. Μικρή, είναι αστείο, ρωτού. Και μετά της εξηγά ότι η αγάπη υπάρχει σε ένα δάκρυ που θα ρίξεις για έναν άνθρωπο με τον οποίο νοιάζεσαι, ένα δαχτυλίδι που σε ενώνει με έναν άλλον άνθρωπο, ένα χαμόγελο. Και το βιβλίο ολοκληρώνεται όταν έχει μεγαλώσει τέλος πάντων η Λένα και αρχίζει να καταλαβαίνει τι τελικά είναι η αγάπη και ότι η αγάπη μπορεί να είναι και κάτι που δεν έρχεται μόνο από τα έξω, πρέπει να το δώσουμε κι εμείς στον εαυτό μας. Μια φορά σε έναν εργαστήριο με εκπαιδευτικούς, μου είπε μια νηπιαγωγός ότι ένα παιδί που είχε χάσει τη μητέρα του, διάβασε αυτό το βιβλίο με τον πατέρα του και ο πατέρας του του ετοίμασε έτσι ένα μικρό κουτάκι με τα αγαπημένα τριαντάφυλλα της μάμας και του είπε, επειδή η αγάπη είναι μικρή, μπορείς να την κουβαλάς όποτε θέλεις και όπου θέλεις μαζί σου. Και αυτό το παιδί έλεγε, εγώ έχω πάντα την αγάπη της μαμάς μου μαζί μου, γιατί είναι μικρή και μπορώ να την έχω μαζί μου. Και είπα κι εγώ, αφού το άκουσα τυχαία, ότι αν δούλεψε το βιβλίο με έναν παιδί και πρόσφερε κάποια παρηγοριά, εγώ είμαι ευχαριστημένη. Μετά η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε, πιστεύω είναι ένα βιβλίο που ακόμα με εκφράζει πάρα πολύ,
όχι γιατί έπιασε πάρα πολλές διακρίσεις, αλλά γιατί ασχολείται με κάποια βαθιά ανθρώπινα ζητήματα. Τι σημαίνει να μιλούμε, κάποιος θα πει, είναι μια ιστορία για κάποιους σκύλους που μιλούν και κάποιοι που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Όμως αυτό είναι το βασικό στοιχείο της ελευθερίας του λόγου, της διεκδίκησης δικαιωμάτων, τι σημαίνει κάποιος να έχει δικαίωμα σε μια χώρα και κάποιος άλλος να μην έχει δικαίωμα. Σίγουρα, ιδίως στο παιδικό εφηβικό βιβλίο, ποτέ δεν προσπαθείς να προωθήσεις ιδεολογίες κτλ. Νομίζω ότι τους σέβεσαι με το να τους αφήνεις χώρο και χρόνο να νιώσουν ασφάλεια, να σκεφτούν ακόμα και να πειραματιστούν με ιδέες. Για μένα, η παιδικότητα, το παιδί είναι ένα θαύμα. Δηλαδή, μια μορφή ύπαρξης πολλά διαφορετική από εμάς τους ενήλικες κτλ. Οπότε προσπαθώ να γράφω έτσι με τούτη τη φιλοσοφία και τούτον που λέω εγώ έτσι κι αλλιώς είναι ότι γράφουμε με αυτά που είμαστε. Δηλαδή, ποτέ δεν κατεβαίνουν προγραμματικά τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το κάνω. Ο καθένας να δημιουργήσει κάτι που σε μεγάλο βαθμό, παρόλη τη συζήτηση για το θάνατο του συγγραφέα, θα βάλει τον εαυτό του μέσα. Εκείνο που μου συμβαίνει συνήθως είναι να προσέξω κάτι στο περιβάλλον, που είναι ένα πολύ μικρό ψήγμα, είτε χαρακτήρα, είτε πιθανής ιστορίας ή κτλ. Σαν να βλέπει η κάμερα μια πολύ μικρή λεπτομέρεια ενός όλου και αν με ιντρικάρει αυτό, προσπαθώ να αρχίσω να βλέπω περισσότερο. Οπότε είναι εντελώς μια διερευνητική διαδικασία και προχωρώ εντελώς διαισθητικά. Οπότε το τελευταίο, το όταν μας άφησε η θάλασσα, είναι σημαντικό γιατί έφερε και σε μένα ως συγγραφέα πλέον μια εντελώς διαφορετική εμπειρία και σχέση με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες. Το όταν μας άφησε η θάλασσα στηρίζεται σε κάποια πραγματικά γεγονότα της Κύπρου μετά το 1974, όταν μετά και τη δεύτερη εισβολή κάποια παιδιά από την Κύπρο ταξίδεψαν στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη του Πύργου Ηλίας για να φιλοξενηθούν σε οικογένειες, σε ιδρύματα, σε διάφορες δομές. Ήρθαν οι ιστορίες και χτύπησε μου την πόρτα σε μια ομάδα δημιουργικής γραφής που εμψύχωνα. Κάποιοι από τις συμμετέχουσες άρχισαν να μας λέει μια τέτοια ιστορία που ήταν της θείας της. Η θεία της ήταν ένα από αυτά τα παιδιά που ταξίδεψα στην Ελλάδα και όταν άκουσα τούτη την ιστορία, πραγματικά συγκλώνησε με για ποιο λόγο. Γιατί από όλα τούτα τα γεγονότα το 1974, εδώ υπήρχε μια εμπειρία που έζησαν μόνο παιδιά. Ήταν δική τους. Και δεν ήταν μια, ήταν χιλιάδες, όπως χιλιάδες ήταν και τα παιδιά που την έζησαν. Και στο συγκεκριμένο βιβλίο ένιωσα πάρα πολύ έντονα τούτη την ανάγκη να υποθεί ιστορία από την προοπτική της παιδικότητας, με τα μάτια ενός παιδιού και θεώρησα ότι έναν παιδί που βιώνει αυτά τα γεγονότα μέσα στην αθεκτικότητα που το διακρίνει, συνεχίζει να διατηρεί την παιδικότητα του, συνεχίζει να βλέπει τον κόσμο με έναν μαγικό τρόπο. Οπότε εκεί προσπάθησα να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τούτου του συγκλονισμού που ένιωθαν τα παιδιά από πολλούς βιαίους αποχωρισμούς που έζησαν, αλλά ταυτόχρονα να διατηρείται και η παιδική ματιά που ακόμα βρίσκει ευχαρίστηση σε μικρά πράγματα μέσα στον κόσμο, ακόμα τα προσλαμβάνει πολλές φορές με έναν μαγικό τρόπο. Άρα σπάζουμε λίγο τούτες τις ταπέλες μιας άσχημης ηθίκης ή ενός στοιχείου της ταυτότητας και αφήνουμε τη μοναδικότητα του ατόμου να φανεί. Και τούτον προσπάθησα να κάνω. Ακριβώς λόγω της παιδικής ηλικίας και της παιδικότητας, ναι, ένα παιδί μπορεί να βιώνει κάτι τραγικό και ταυτόχρονα μπορεί να χαίρεται με το παιχνίδι του. Οπότε, τούτον το χαρακτηριστικό της παιδικότητας ήθελα πάρα πολύ να φανεί και στο τέλος να δημιουργήσει ένα κλίμα μαγικού ρεαλισμού που είναι ο κόσμος αυτού του παιδιού, του συγκεκριμένου που βιώνει αυτά τα πράγματα. Και έγραφα με έναν πολλά περίεργο τρόπο, δηλαδή ενώ συνήθως γράφω και νιώθω πάρα πολύ χαρά, τούτον ήταν μια δύσκολη διαδικασία, δηλαδή έγραφα σχεδόν με έναν λίγμο, γιατί έχω τούτον το θέμα να συμπάσχω με τους πρωταγωνιστές, οι πρωταγωνιστές επαρέπεμπα σε πραγματικά πρόσωπα, ένιωθα ταυτόχρονα και την ευθύνη, ότι
Είναι μυθιστόρημα, αλλά είναι ιστορικό μυθιστόρημα, επειδή ακριβώς μιλούσαμε πραγματικά γεγονότα. Στην έρευνα του βιβλίου έπρεπε να ήθελα εγώ να μιλήσω με ανθρώπους που είχα ζήσει αυτά τα γεγονότα. Μετά έδωσα το πρώτο χειρόγραφο για να μου πούν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, παρόλο που είναι μυθοπλασία, εκφράζει αυτό το πράγμα τις εμπειρίες μας. Και μετά όταν το βιβλίο κυκλοφορά, είδα τον κόσμο να αντιδρά διαφορετικά. Είτε άλλοι άνθρωποι που είχαν αυτές τις εμπειρίες να μου στέλνουν μηνύματα και να μου λένε έκλαψα και το χρειαζόμουν να κλάψω. Κατάφερα να συνδεθώ πάλι, ξέρω εγώ, με εκείνη την εποχή, με κάποιον τρόπο. Οπότε νομίζω και αυτό το βιβλίο φέρνει κάτι διαφορετικό και σε μένα. Με τα δεδομένα που έχουμε εμείς στα κυπριακά, τα ελληνικά, είναι δύσκολο να ζεις από τη συγγραφή. Οπότε σε κάποιο σημείο προβλημάτισε με. Σε εκείνο που εκατέληξα είναι ότι το γεγονός ότι δεν είναι η κυρία μου δουλειά, δηλαδή δεν βιοπορίζομαι από τα βιβλία, ίσως να είναι και καλό, γιατί δεν έχω το άγχος της παραγωγής και μπορώ να είμαι μέσα σε τούτο το πράγμα και να το χαίρομαι ακόμα με την ελευθερία που είχα στην αρχή. Οπότε ακριβώς νιώθω ότι η βασική προσφορά είναι ότι επέστρεψε το πράγμα πίσω και έδωσε μου την ελευθερία να ασχολούμαι με κάτι που αγαπώ πάρα πολλά και να το μεταδίδω με κάποιον τρόπο και πολλές φορές να βλέπω και το αντίχτυπο. Δηλαδή όσο είναι ζωντανό το πράγμα και γεμίζεις και ακριβώς επιτρέπεις σου να είσαι εκείνη που θέλεις να είσαι, γιατί νιώθεις τη δημιουργικότητα, νιώθεις ότι από το πουθενά φαινομενικά παρουσιάστηκε κάτι, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό νιώθω τυχερή που επέμεινα και δεν το άφησα αυτό το πράγμα, παρά το ότι πολλές φορές ακριβώς έρχεται η ζωή να απορροφήσει πολύ χρόνο και να μας πάρει μακριά από αυτό. Όπως ας πούμε κάποιος που ασχολείται με τον κήπο του και δίνει απίστευτες ώρες και χαίρεται επειδή βλέπει τα λουλούδια του να αθίζουν.